Λοιπόν, τώρα μια κορυφαία προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στην 700χρονη ιστορία του, Βυζαντινολόγος κυρία Ελένη Γλυκατζιαρβελέρ. Γιατί να μην τα πούμε. Καλώς ήρθατε. Καλά, ναι. Γιατί γερνώ πια τα χρόνια μου δείχνετε. Μόνο. Τι κάνετε κυρία Αρβελέρ. Είπα ότι είμαι ένα αυτοκίνητο με πολύ ωραίο μοτόρ, αλλά με μία καροσερή που αρχίζει και δεν πάει πολύ καλά. Λοιπόν, γερνώ. Εσείς μεγαλώνετε και εγώ γερνάω. Πείτε μου κάτι. Η χώρα σήμερα, σήμερα και το σήμερα είναι μια διαχρονική λέξη, περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Περνάει δύσκολες στιγμές που νομίζω ότι ένας άνθρωπος που την έχει δει με το φως της ιστορικής της συνέχειας και με την πλαστικότητα που δίνει στη χώρα το φως του Αττικού Ουρανού και το φως της Ελλάδας, νομίζω αυτό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για κάποιον που τη βλέπει έτσι. Ακούστε, υπόθηκε κάποτε στα αρχαία της Ελλάδος αδικουμένης εσχρών το σιγάν. Λοιπόν, δεν πρέπει εδώ να σταματήσουμε. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς ποτέ να έχεις το δικαίωμα να μην είσαι άξιος Έλληνας. Το ότι οι ξένοι κάποτε λέγανε πέστε ότι είστε Έλληνας, γιατί αυτό είναι προνόμιο, δεν έχουν πια την ευκαιρία αυτήν και λένε μη λέτε ότι είστε Έλληνας, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η διαφορά νομίζω ότι είναι το χάος στο οποίο πρέπει κάποτε να σταματήσουμε και να πούμε ως εδώ. Φτάνει. Φτάνει. Αλλά πώς. Πώς. Όχι κάνοντας ό,τι πρέπει, αλλά απλώς έχοντας την ευθύνη του εαυτού σου. Αν ο καθένας έπαιρνε στα χέρια του τη δική του ζωή, χωρίς να βλέπει τι γίνεται δίπλα, ίσως τα πράγματα θα ήταν λίγο αλλιώς. Αλλά είναι μια, όχι μόνο λύπηση, είναι μια τραγωδία για αυτούς που δεν είναι εδώ και ακούν ή βλέπουν αυτά τα πράγματα από μακριά, όπως, από μακριά γεωγραφικά. Εννοώ, όπως είναι η δική μου περίπτωση. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω. Κύριε Βελέρη, η ζωή των Ελλήνων στην παρούσα φάση της κρίσης χρέους που απειλεί όλη την Ευρώπη αλλάζει δραματικά η ζωή μας. Νιώθουμε ότι έχουμε γίνει ο σάκος του μπόξ, ο λαός που καλείται να εφαρμόσει το πιο σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που υπέστη ποτέ Ευρωπαίος. Και θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι το αξίζουμε όλο αυτό? Όχι, δεν είναι θέμα αξίας. Πρέπει να πούμε απλώς, έχουν δίκαιο αυτοί που μας κάνανε αυτό που μας κάνανε. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι αν το αξίζουμε. Και η απάντηση ποια είναι? Δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι εχθροί μας. Δεν νομίζω ότι θέλουν σόν και καλά να μας εξοντώσουν. Ότι κάπου, κάπως έγινε στραβοτιμονιά από εδώ, είναι σίγουρο. Και αυτή η στραβοτιμονιά, την ξέρουμε όλοι ποια είναι πάνω κάτω, δεν μπορείς να ζεις με 10 όταν βγάζεις 5. Και όταν αυτά τα 10 από τα 5 γίνονται 10 και γίνονται και 10 χρόνια, κάτι μαζεύεται και κάποιοι λένε όχι, δεν γίνεται πια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει, ένα, να μην παρηγοριόμαστε λέγοντας ότι και οι άλλοι έχουν δυσκολίες. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μικρό ψέμα που λέμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Αυτό μου θυμίζει κάτι, μπίλε μου. Μια μέρα ο Μπό, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας της UNESCO, μου λέει, κυρία Βελέρα, εμείς οι Αφρικανοί έχουμε την παλάμπρα και είναι πράγματι το δίκαιο. Μαζεύονται αυτοί που μαλώνουν κάτω από το δέντρο με τον σοφό και ο σοφός δεν δίνει δίκαιο στον έναν εναντίον του άλλου,
Αλλά είτε και οι δύο έχουν άδικο, είτε και οι δύο δίκιο. Και αυτό λέγεται consensus, συνένεση. Περίφημη συνένεση. Ναι, περίφημη. Ναι, του λέω, consensus, συνένεση. Μου λέει, ξέρετε ποιος την εφεύρε, αυτή την το consensus. Ποιος. Λέω, ποιος. Οι βλάκες, για να μην θεωρούν ότι είναι μόνοι. Λοιπόν, να το προσέξουμε αυτό, λοιπόν. Δηλαδή. Δηλαδή, τι να πάει να πει αυτό. Όχι, θα πάει να πει. Στην παρούσα φάση το ζητούμενο είναι η συνένεση από όλους. Ναι, αλλά σε τι, συνένεση για να κάνεις τι. Όχι συνένεση να πούμε ότι έχουμε όλοι δίκαιο ή όλοι άδικο. Η συνένεση είναι γύρω σε ένα πρόγραμμα, γύρω σε ένα όνειρο, γύρω σε ένα όραμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο είναι το όραμα. Να βγει η Ελλάδα από αυτόν τον τραγικό, αν θέλεις, κλειό, αλλά κάνοντας όχι οι κυβερνήσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν αποτύχει, οι οποιασδήποτε, δεξιά, αριστερά, κέντρο, άκρα αριστερά ή άκρο κέντρο, οπωσδήποτε, αλλά τέλος πάντων, ας μαζέψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 50 ανθρώπους καθώς πρέπει, όχι πολιτικούς, αλλά που να ξέρουν τη δουλειά ο καθένας και να πει έχετε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία αναλαμβάνει να κάνει το χρέος της άσχετα από τις καρέκλες. Μ' ακούτε? Σας ακούω και αναρωτιέμαι, εσείς έχετε στο παρελθόν, ήσασταν ομοτράπεζοι αν μου επιτρέπετε, ήσασταν φίλοι, ήσασταν συνομιλήτρια. Με το μητέρα, με το Σιράκ, με ανθρώπους της γαλλικής πολιτικής, αλλά και της γαλλικής διανόησης, που σας επέτρεπε να παρακολουθείτε από πολύ κοντά την πολιτική. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Σε τι διαφέρουν οι δικοί μας οι Έλληνες πολιτικοί από αυτούς τους πολιτικούς? Δηλαδή, γιατί όλοι λέμε ότι θέλουμε να βγούμε από την κρίση, οι 300 βουλής είναι αυτοί που μπορούν να μας βγάλουν. Ακούστε. Δεν είναι η πολιτική που ενδιαφέρουν. Εκείνο που διαφέρει τεράστια είναι το είδος του κράτους. Έξω, αν βάλεις όλους τους πολιτικούς σε ένα αεροπλάνο και να χτυπήσω ξύλο, πες στο αεροπλάνο, ναι, δεν θα αλλάξει τίποτα στη Γαλλία. Τίποτε απολύτως. Η διοίκηση είναι τέτοια που θα συνεχίσουν τα πράγματα να προχωράνε. Το θέμα εδώ είναι ποιο κράτος. Έχει γράψει ο Μόντις, ο ποιητής ο Κύπριος. Για ποιο κράτος μιλάτε? Σε πτώματα κρατών πατούμε, εδώ και χρόνια. Λοιπόν, το κράτος το ελληνικό τι κάνει, όχι τι κάνει ο κύριος πρωθυπουργός ή ο αρχηγός αντιπολίτευσης. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτοί που είναι κάτω, οι οποίοι θα φέρουν το βάρος της καθημερινότητας. Και όταν λέω κάτω, λέω όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά τον καθένα στη θέση του, αν κάνει καλά τη δουλειά του. Κάνει καλά τη δουλειά σου εκεί που είσαι και μη σε νοιάζει τίποτα παραπέρα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό που λέτε, είναι κάτι που πιστεύω και εγώ βαθύτατα. Ναι, αλλά είναι θέμα παιδείας πια. Είναι θέμα παιδείας ή είπατε κάτι που η δική σας εδώ άποψη νομίζω ότι είναι πιο πολύτιμη από του καθενός άλλου. Είπατε κράτος. Τι έχει γίνει στην ιστορία αυτής της χώρας που δεν την έχει αφήσει να ορθοποδήσει, όχι, και να ορθοποδήσει σωστά, δηλαδή να δημιουργήσει ένα σωστό κράτος. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις τελευταίες δύο δεκαετίες όπου η Ελλάδα έζησε μια ευημερία, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ευημερία κατόπιν εορτής απεδείχθη φούσκα. Φούσκας. Συμφωνούμε. Ναι. Τι είναι αυτό, τι είναι συνυφασμένο με την ιστορία τούτης της χώρας που την κάνει σε πολλές στιγμές της ιστορίας της να είναι μια χώρα επέτης? Να το πω. Ο διχασμός και η διχόνοια. Νομίζω ότι αυτός ο τόπος δεν πέρασε μια εποχή χωρίς οι μισοί να μισούν τους άλλους μισούς. Έγραψε ο Σολωμός. Αν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Λοιπόν, το θέμα είναι, αν πάρετε την ιστορία, την νεότερη. Ο Κολοκοτρώνης φυλακή, ο Μακελιάνης φυλακή, ο Σεφέρης σου γράφει «Η Ελλάδα με πληγώνει». Πού πάμε?
Πού πάμε? Τα ανέκδοτα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι λίγο αστεία. Ρωτάνε, λέει, ένα Γάλλο, τι θέλεις να σου δώσουμε το πιο ωραίο, την ωραιότερη γυναίκα, λέει. Ρωτάνε ένα Γερμανό, τι θέλεις το ωραιότατο, λέει, το ωραιότερο όπλο. Ρωτάνε έναν Άγγλο, τι θέλεις, λέει, μία μπάλα, την ωραιότερη. Ρωτάνε και έναν Έλληνα, τι θέλεις, να πεθάνει ο γαϊδρός του διπλανού μου. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πάμε πιο πέρα με τέτοια πράγματα. Και αυτό δυστυχώς, προσέξτε, το λέω με γνώση της ιστορίας. Αρχίζει η πτώση της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, με τι? Η ενωτική και η ανθενωτική. Ο ένας έλεγε, όταν οι δύο Ρώμες, δηλαδή η παλιά και η νέα, ήταν συνενωμένες, ήμασταν οι πρώτοι στον κόσμο. Από τότε που χωρίσανε και μαλώσανε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο άλλος έλεγε, προτιμώ να δω στην πόλη καφτάνι Τούρκου παρά τιάρα Λατίνου. Βάρτε τα κάτω. Να δείτε ότι ήταν οι μεν ευρωπαϊστές, οι δε, όπως θα έλεγε ο Ζουράρης, ευρωλιγούριδες. Λοιπόν, αν τα πάρουμε έτσι, ναι, δεν έχουμε σταματήσει ποτέ. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τον Έλληνα να μην μπορεί να ενωθεί με το διπλανό του για το καλό του τόπου, άρα το δικό του, άρα και του διπλανού, άρα και του παιδιού του, άρα και του... και του δισέγγονου. Τι είναι αυτό, είναι στο DNA, είναι, τι έχει φταίξει αυτό, εγώ... Σταθείτε. Ναι. Η ιδέα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του. Αν πάρετε, να πούμε τώρα, θα μου θυμώσετε. Στη Σορβόνη λέμε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έρχονται για να μάθουν κάτι. Πλην των Ελλήνων που έρχονται για να μάθουν όλα σε όλους. Τα ξέρουν ήδη, ε! Και έρχονται να τα μάθουν όλα σε όλους που θα βρουν εκεί. Οπότε, το ότι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, τέτοια, χωρίς όμως να έχεις την ευθύνη των πράξεών σου, όπως είπαμε πριν, είναι ένα πράγμα το οποίο σε απομονώνει. Είμαστε όλοι άτομα. Αν πάρετε, ποια είναι τα μεγάλα εργαστήρια, τα επιστημονικά που υπάρχουν στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή, Μπίλια μου, δεν υπάρχουν πια μεγαλοφύειες. Οι νομπελίστες είναι όλοι τους οργανωμένοι μέσα σε ολόκληρη εργαστήρια, σε πανεπιστήμια. Απόδειξη. Τρεις πήρανε το βραβείο φυσικής, άλλοι τρεις της Αμερικής, της ιατρικής κτλ. Εδώ, πού είμαστε? Πού είναι η ομαδική προσπάθεια προς τα πέρα, προς το παραπάνω, προς το παρακάτω? Εγώ στα πανεπιστημιακά πράγματα δεν το βλέπω πολύ. Εγώ θα επιμείνω. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον Έλληνα να μην μπορεί να λειτουργήσει ομαδικά, να μην πιάνει το χέρι του διπλανού του για να προχωρήσει στην επίλυση ενός προβλήματος. Τι είναι αυτό δηλαδή? Έχω ερωτήσεις. Δώστε το. Ευχαριστώ. Έχουμε ερωτήσεις, κυρία Ahrweiler. Είδα και πολλές. Θα τις πω. Λοιπόν, για πείτε μου, τι είναι αυτό, μπορούμε να το εξηγήσουμε? Ο νους μου πάει. Επιτρέψτε μου κάνω μια μεγάλη έτσι, στο παρελθόν, μια αναδρομή. Και λέω, μήπως έφταιξε το γεγονός, το διάβασα κάπου δηλαδή, πάω πριν 190 χρόνια, και λέω, μήπως έφταιξε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση του 21 δεν συγκροτηθήκαμε ποτέ ως κράτος σωστά? Μήπως έφταιξε ότι είχαμε εξ αρχής έναν ξένο μονάρχη, τον Όθωνα? Τι έφταιξε, δηλαδή, θα μου πείτε αν αυτό βοηθάει στο τώρα. Σε μια συζήτηση σαν αυτή, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να ακούσει τη δική σας γνώμη. Πήγα ακόμα πιο πέρα εγώ και είπα ότι από το Βυζάντιο ακόμα, στο τέλος του Βυζαντίου, ενωτική και ανθενωτική, η διχόνοια έκανε αυτό που έκανε. Ναι. Το θέμα είναι ότι είμαστε... Ο καθένας για τον εαυτούλη του. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Να το πούμε ο καθένας για την πάρτη. Δηλαδή μέσα στο ελληνικό δαιμόνιο. Δεν αυτό υπάρχει, το, δεν αυτό, υπάρχει που, αυτό που δαιμόνιο. Έκανε τον Οδυσσέα, δηλαδή να κάνει όλα αυτά που έκανε. Υπάρχει σαν η αρνητική πλευρά αυτού είναι ότι ο καθένας είναι αυτούλης. Αυτό. Ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του απόγονο του Περικλή, του Οδυσσέα και του Αχιλλέα. Λοιπόν, να το σταματήσουμε λίγο. Λίγο να το σταματήσουμε. Να ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι αναφορές
οι οποίες είναι αναφορές ανδρείας, ωραιότητας, πανουργίας και ό,τι θέλετε, είναι πια αναφορές που ανήκουν σε όλη την οικουμένη. Δεν ανήκουν πια μόνο σε εμάς. Αλλά από το πες-πες ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι είναι οι απόγονοι του Λεωνίδα, του Μιλτιάδη, του και τα λοιπά, δεν θεωρήσαμε ποτέ τον εαυτό μας σκλάβο, αλλά πάντα εχμάλωτο. Υπάρχει ένα είδος εχμαλωσίας, αν θέλετε. Μεγαλείου. Μεγαλείου πρώτα και μετά, ας θα το πω λίγο βαριά, και λίγο το άλοθη. Το άλοθη. Να πούμε, με ζηλεύουνε. Να πούμε, είμαι ο καλύτερος. Να πούμε, ότι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό, πλην του ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίσκεται σε μια κοινωνία σήμερα ελληνική, η οποία είναι κατακερματισμένη. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι φοβερό αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, είναι ο κατακερματισμός. Τι θα πει αυτό? Οι ταξιζίδες μόνοι, οι δάσκαλοι μόνοι, οι δεν ξέρω ποιοι άλλοι μόνοι τους. Ο καθένας το δικό του σε δικαιώματα τα οποία είναι ποσοτικά, ποτέ σχεδόν ποιοτικά, και τα οποία προχωράμε να επιλύσουμε άσχετα από τον διπλανό μας. Το θέμα είναι ότι ο διπλανός, είτε εχθρός είτε φίλος, μπορεί να έχει και αυτός κάποιο δίκαιο και κυρίως κάποιο δικαίωμα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Σε αυτό που λέτε θα προσθέσω κάτι, το οποίο ζούμε όλοι, ο καθένας μας, στο πετσί του. Λέτε ότι γίνεται αυτός ο αγώνας των ταξιτζίδων, των ανθρώπων που σήμερα περνούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παντού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει τη ζωή του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδας κόλαση. Ρώμα. Κόλαση. Και οι άνθρωποι αρχίζουν πια και τρελαίνονται σε όλο αυτό. Ξέρετε τι λέμε, μπίλιο μου, έξω. Λέμε ότι το βράδυ, αν έχουμε πρόβλημα, αναρωτιόμαστε ποια είναι τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν. Ενώ στην Ελλάδα λέτε, ποια είναι, ποιες είναι οι απεργίες που διανυκτερεύουν. Καταλάβατε που πάμε. Και τώρα, δεν είναι να κάνουμε τις διαπιστώσεις. Το ξέρουμε. Το βλέπαμε. Οι άνθρωποι παραμιλάνε. Οι ψυχολόγοι έχουν περισσότερη δουλειά από ακριβώς, ποτέ. Ακριβώς. Οι αυτοκτονίες έχουν διπλασιαστεί στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και τα λοιπά. Οι διαπιστώσεις είναι αυτές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, όπως σας είπα πολύ απλά, υπάρχει αυτή η έννοια ότι είμαι ο καλύτερος της παρέας από τον Περικλή μέχρι τις μέρες μου, ότι τα ξέρω όλα γιατί ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας κτλ. Κτλ. Είμαι ο πιο ανδρείος γιατί ο Μιλτιάδης, ο Λεωνίδας κτλ. Χωρίς να σταματήσω να πω τώρα, σήμερα τι κάνω. Τι κάνω, εφόσον είμαι ο καλύτερος, πρέπει να είμαι και ο αρχηγός. Άρα είμαι μόνος. Και αυτή το μόνος, αντί να είναι μοναξιά, έχει γίνει μοναδικότητα. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι μόνος και μοναδικός στην Ελλάδα. Πρέπει να είσαι μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια ομάδα, η οποία ομάδα έχει και τις απαιτήσεις της, έχει και τα δικαιώματά της, αλλά μέσα σε ένα σύνολο, το οποίο είναι η πόλη, ο πολισμός, δηλαδή ο πολιτισμός. Θυμώνω. Καλά κάνετε. Κι εγώ μαζί σας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς. Έχω ερωτήσεις, τις βλέπω τώρα, εξαιρετικές ερωτήσεις, κυρίως Βαλτέρη, για εσάς. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα με την κυρία Ελένη Γλυκατζιαρβελέρ, την οποία κουβέντα αυτή επικροτείται σαν μια δυνατότητα να συμμετάσχετε και εσείς σε έναν διάλογο, είτε με τους διπλανούς σας, είτε σε έναν διάλογο με τον εαυτό σας, σε έναν εσωτερικό διάλογο, που πιστεύω ότι είναι αυτός που έχουμε πιο πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια με την κυρία Ερβέλα, αμέσως μετά. Λοιπόν, Ελένη Γλυκατζιαρβελέρ, θα σας την γνωρίσω στη συνέχεια και μια άλλη ιδιότητα που πιθανώς με την οποία να μην τη γνωρίζετε, την ιδιότητα της ποιήτριας, αλλά θα τα πούμε λίγο μετά.
Ιδιότητα λιγότερο γνωστή βεβαίως. Βυζαντινολόγος λοιπόν η κυρία Αλβελέρ έρχεται σήμερα να μιλήσουμε για την ελληνική περιπέτεια, για την περιπέτεια δηλαδή στην οποία, στη δίνη της οποίας έχει μπει η χώρα μας, αλλά και για την εκπαίδευση, για την παιδεία γενικότερα. Μιλήσατε πριν για πολιτισμό. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, χαίρονται πάρα πολύ που σας βλέπουν εδώ και μας στέλνουν μηνύματα, είτε ηλεκτρονικά είτε με το τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λένε ότι έχουν ανάγκη το λόγο σας περισσότερο παρά ποτέ και ρωτούν εάν η ιστορία της χώρας μας και κυρίως η εποχή του Βυζαντίου, την οποία τόσο πολύ έχετε μελετήσει, μας δίνει τέτοια παραδείγματα περιόδων κρίσεως που να μπορούν να μας διδάξουν κάτι. Λοιπόν, να πω ότι όταν φτάσανε στις μεγάλες δυσκολίες οι Βυζαντινοί, Νορμανδοί ήρθαν εναντίον τους, Τούρκοι, Σελτζούκοι από την Ανατολή, Πετσενέγκοι από το Βορρά κτλ. Ο Αλέξιος Κομνηνός, είμαστε στον 10ο αιώνα, τι έκανε. Δήμευσε όλη την περιουσία της Εκκλησίας, της Αγίας Σοφιάς, για να μπορέσει ακριβώς να κάνει μισθοφορικά στρατεύματα. Όταν οι Τούρκοι φτάσανε προς την Θεσσαλονίκη, ο Μανουήλ Παλαιολόγος δήμευσε τα κτήματα του βατοπεδίου ακριβώς για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι η Εκκλησία ήταν για τους Βυζαντινούς ο θεσμός ο οποίος μαζί με την αυτοκρατορία ζούσε την κοινωνία, είχε όμως και την ευθύνη της η Εκκλησία. Δεν ήταν απλώς ο παράλληλος αυτοκρατορικός θεσμός. Ήταν και ο θεσμός ο οποίος έπρεπε να δώσει το παράδειγμα. Και το παράδειγμα... Να ματώσει και αυτός. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα που κάνανε οι Βυζαντινοί, αν θέλετε, στις δυσκολίες τους. Κάνανε και άλλο, στις πολύ μεγάλες πια δυσκολίες, όταν δεν υπήρχε τίποτα γύρω, όταν φτάσανε πια οι Τούρκοι από παντού, τότε ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο Μανουήλ ο Παλαιολόγος κτλ. Ξεκινήσανε επέτες στο εξωτερικό. Επέτες. Ζητούσαν δηλαδή τη βοήθεια των Γάλλων, των Άγγλων, των Βενετών, ακόμα και των Ούγγρων. Και μάλιστα λέει ο Ιωάννης, ο Παλαιολόγος, όταν έφτασε στη Βενετιά, τον κρατήσανε οι έμποροι, γιατί χρωστούσε τόσα λεφτά που δεν του δίνανε ούτε καν την άδεια να φύγει. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Αλλά ξέρουμε ότι οι επέτες πάντοτε είτε παίρνουν λιγότερα από αυτά που ζητάνε ή οπωσδήποτε είναι σε κατάσταση τέτοια που δεν μπορούν να ορθοποδήσουν μόνο από την επαιτία. Λοιπόν, τι μας διδάσκουν οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί μας διδάσκουν το αλληλέγγυο, θα πω. Τι ήταν το αλληλέγγυο. Το αλληλέγγυο ήταν ένας φόρος αγροτικός. Δηλαδή, όταν το χωριό ήταν υποχρεωμένο να πληρώσει, όλο το χωριό είχε, ας πούμε, 100 υπέρπειρα τότε, 100 ευρώ, ας πούμε, να πληρώσει. Χρέος. Όχι, ήταν ο φόρος του. Ο φόρος του. Μάλιστα. Όταν δεν μπορούσαν όλοι να το πληρώσουν, το δικό τους φόρο, εκείνοι που μπορούσαν έδιναν ώστε τα 100 ευρώ να μαζευτούν, τα 100 υπέρπειρα να μαζευτούν. Και αυτός ο φόρος λέγεται αλληλέγγυον, το αλληλέγγυον των Βυζαντινών. Αυτή η αλληλεγγύη ίσως είναι η μεγαλύτερη ας θέλετε βοήθεια που μπορεί το Βυζάντιο να μας διδάξει σήμερα. Αυτή την αλληλεγγύη προφανώς, κυρία Αρβελέρ, μπορεί να τη δείξει κάποιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει, ο οποίος έχει να δώσει την αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι δεν έχουν Έλληνες να δώσουν. Εκεί θέλω να φτάσω. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αυτή τη στιγμή που η χώρα πάει στην καταστροφή και στον κρεμό, πού είναι οι Έλληνες που βοηθούν, πού είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χρήματα τα έχουν βγάλει έξω. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Από τη δεκαετία του 60 υπάρχει το πρόβλημα. Ακούστε. Και ξέρετε πόσες καταθέσεις υπάρχουν στην Ελβετία, θέλετε να σας το πω. Μην μου το λέτε. Γιατί έχω και τα νούμερα εδώ πέρα. Μα να μου το μάθετε αυτό. 24 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, δηλαδή περίπου 20 δισεκατομμύρια
ευρώ. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60, όταν οι ελληνικές ελίτ, για να αποφύγουν τη φορολογία, έβγαζαν χρήματα. Να σταματήσουμε, πήλε μου, μια στιγμή. Όταν γίνανε οι πυρκαγιές εδώ, έγινε ένας έρανος τεράστιος, χτίστηκαν χωριά, πράγματα, θάματα κτλ. Μαζευτήκαν λεφτά. Εδώ η χώρα καίγεται ολόκληρη. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται κάτι και αυτή τη στιγμή. Τώρα θα σας πω όμως και το άλλο. Για τα λεφτά που είναι στην Ελβετία. Οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη, και ας λένε ότι η Ευρώπη έχει τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, όλα αυτά τα λέμε για να παρηγορηθούμε λίγο, έτσι, και περισσότερο. Οι Γερμανοί πήρανε όλες τους τις... έκαναν μία διαδικασία και μία συμφωνία με τους Ελβετούς, ούτως ώστε οι Γερμανοί που έχουν λεφτά στην Ελβετία να πληρώνουν φόρους. Τι κάνει η Ελλάδα? Τα λεφτά των Ελλήνων της Ελβετίας είναι άγνωστα. Είναι άγνωστα. Τι κάνουμε με τις ελβετικές τράπεζες οι οποίες έχουν αυτά τα χρήματα? Γιατί οι Γερμανοί το πετύχανε? Γιατί οι Αμερικάνοι το πετύχανε? Γιατί οι Γάλλοι είναι έτοιμοι να το πετύχουν? Γιατί κάνουν και αυτοί την ίδια διαδικασία και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί? Λοιπόν, εμένα με ρωτάτε. Ναι, διότι αυτό τι κάνει ουσιαστικά? Δίνει στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, ναι, έχει αποτέλεσμα να ρίχνει εκάστοτε κυβέρνηση το βάρος, όλο και μεγαλύτερο, το άγος, στο φτωχότερα νοικοκυριά. Βεβαίως. Δηλαδή κοινωνική αδικία, δηλαδή αποσύνθεση, δηλαδή κατάρρευση, δηλαδή τρέλα. Μπίλια μου. Γιατί? Γιατί είναι τα μόνα πράγματα, η μόνη κατηγορία ανθρώπων που είναι γνωστοί. Που είναι γνωστοί. Ναι, ναι. Είναι αυτοί που πληρώνουν, το ξέρουμε. Ναι. Έχουν... Ακούστε, να πω τώρα κάτι πολύ. Θυμώνω. Όχι, ναι, καλά κάνετε και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και λέτε αλήθειες. Και αυτό θέλει ο κόσμος. Ακούστε με. Έχω 2 δωμάτια στο Βύρονα. 2,5. Λοιπόν, για να τα γράψω στο τιματολόγιο, έπρεπε να βρω δικηγόρο, να κάνω, να δείξω. Έγινε. Πλήρωσα και ό,τι χρειάζεται. Πού είναι το κτηματολόγιο το ελληνικό? Πού είναι το κτηματολόγιο της Εκκλησίας? Θυμάμαι μια φορά, είπα στον Χριστόδουλο, του λέω, πρέπει εσείς να ζητήσετε το χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Μου λέει, τι λέτε κύριε Αρβελέρ, γιατί? Λέω, γιατί τώρα τουλάχιστον θα πείτε, έχουμε αυτά τα κτήματα, είναι δικά μας, τα χωρίζουμε, και εκείνο που θα κάνετε μόνο είναι να δώσετε 5 πεντάρες στους γιάκους και στους παπάδες, τους οποίους πληρώνει το κράτος. Ενώ θα έχετε όλα τα κτήματα. Αύριο, του λέω, αν θα γίνει κτηματολόγιο, δεν θα έχετε να δείξετε χαρτόα δικαιώματα για κανένα από τα κτήματα που έχετε. Εκτός από κάτι ορφανά και κάτι χείρες που δίνανε τα κτηματάκια τους στην εκκλησία. Τα μεγάλα κτήματα είναι τα αυτοκρατορικά, τα βυζαντινά, τα βακούφια κτλ. Λοιπόν, εκεί δεν έχετε πια δικαιώματα χαρτόα. Και αν έχετε, είναι τούρκικα τα δικαιώματα. Να φτάσω τώρα να πω άγρια πράγματα, μπίλια μου. Όταν πέφτει η Θεσσαλονίκη, υπάρχει μία διάδοση, η οποία δεν είναι μόνο διάδοση, ότι οι Βλατάδες, δηλαδή το μοναστήρι των Βλατάδων, πρόδωσε την πόλη. Πρόδωσε την πόλη. Και ότι, λέει η νεωτερική γεωγραφία, αυτοί, λέει, οι προδότες που έχουν το διάβολο δάσκαλό τους, θα τιμωρηθούν, αλλά εντωμεταξύ έχουν την ατέλεια από τον Σουλτάνο. Έχουν την ατέλεια από τον Σουλτάνο. Λοιπόν, λέω, αυτά τα πράγματα κάποτε με το κτηματολόγιο πρέπει να φανούν. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Γι' αυτό δεν θα γίνει ποτέ κτηματολόγιο. Εν Ελλάδη. Μάλιστα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει κτηματολόγιο? Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ? Νομίζω ότι έχουμε αναρωτηθεί όλοι πάρα πολύ. Γιατί πήγαν και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για να κάνουν τα οποία κτηματολόγιο. Τελειώσαμε. Πάει. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάει. Λοιπόν, ένα. Να προχωρήσω. Γιατί είμαστε τόσο περήφανοι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Ξέρουμε πόσο κοστίσαν αυτοί οι αγώνες. Και ξέρουμε τι γίνεται. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που έγινε, αλλά το μετά, οι περίφημες επιπτώσεις, οι περίφημες, πώς να πούμε, τα προνόμια που θα είχαμε ή και τα λοιπά, τι γίνεται? Τα ωφέλη που θα μας έδινε. Τα ωφέλη, μπράβο. Έψαχνα τη λέξη.
Ναι, πού είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο, να δούμε πώς τα δικά μας πράγματα προχωράνε. Να πάω λίγο πιο πέρα, μπαμπίλια μου. Πού είναι τα χωρικά ύδατα του Ιωνίου. Καλά, δεν μπορούμε να έχουμε τα χωρικά ύδατα του Αιγαίου λόγω της υφαλοκρηπίδας και τα λοιπά. Mm-hmm. Στο Ιόνιο γιατί δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο. Να δούμε αν υπάρχει και εκεί πέρα κάτι γκάζια, κάτι ξέρω εγώ πετρέλαια, κάτι δεν ξέρω τι που βρίσκουν. Γιατί. Το... Εμένα μου το ρωτάτε. Λοιπόν, το θέμα είναι ακριβώς κάποτε να έχουμε όχι μόνο την ευθύνη του εαυτού μας, αλλά και την ευθύνη του τόπου μας. Και αυτός ο τόπος και ως ιστορία και ως γεωγραφία όχι μόνο μπορεί να σηκώσει το βάρος, αλλά μπορεί να σηκώσει και την ευθύνη. Φτάνει ακριβώς να μην έχει τους διαχειριστές που έχει. Μιλώντας για ευθύνη, θέλω να πάω κατευθείαν στην καρδιά, κατά τη γνώμη μου, πείτε μου αν κάνω λάθος, τη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση. Ξέρετε ότι πανεπιστήμια. Μιλάμε για εκπαίδευση. Θα γυρίσουμε στην πολιτική, γιατί έχω ερωτήσεις. Αλλά επειδή είπατε για κατάσταση που νομίζω δεν πάει άλλο και για ευθύνη. Για ευθύνη. Σήμερα έχουμε κλειστά πανεπιστήμια. Ακόμη. Φοιτητικές συνελεύσεις που με εξοδοτικές διαδικασίες και με ελάχιστες ψήφους διαφορά συνεχίζουν να έχουν κλειστά εκπαιδευτικά, να αποφασίζουν να κλείσουν, να συνεχίσουν να είναι κλειστά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουμε κλειστά σχολιά. Σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε, από βανδαλισμούς σχολείων που μου ήρθε να κλαίω. Σχολεία κατεστραμμένα μετά από καταλήψεις, σχολεία τα οποία χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να ξαναγίνουν, υπολογιστές κλεμμένους, ακόμα και τα ίδια, οι ίδιοι χώροι κατεστραμμένοι. Πες μου κάτι, μιλάμε για τι τώρα, μιλάμε για βαρβαρότητα, μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα, το πρώτο εθνικό θέμα, μπίλιο μου, δεν είναι αν η υφαλοκρηπίδα τα 12 ή τα 6 μέτρα και δεν ξέρω τι χιλιόμετρα. Αλλά είναι ακριβώς η παιδεία πάνω απ' όλα. Απάνω στη Γαλλία υπάρχουν τρία θέματα τα οποία η Εθνοσυνέλευση σχεδόν ψηφίζει ομόφωνα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα τρία εθνικά θέματα. Η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια. Παιδεία. Εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Παιδεία και εκπαίδευση το έχουμε κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα παιδεία και εκπαίδευση. Η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι. Από το σπίτι, από την οικογένεια. Λοιπόν, ένας από τους μεγάλους νομπελίστες Αμερικάνος έγραψε, νομπελίστας αυτός φυσικής, έγραψε, μη μου ζητάτε που έχω μάθει τα πράγματα. Τα έχω μάθει στον παιδικό κήπο και στο σπίτι μου. Εκεί μου μάθανε να πλύνω τα χέρια μου πριν φάω. Εκεί μου μάθανε να μην παίρνω τα παιχνίδια του διπλανού μου. Εκεί μου μάθανε να σέβομαι τους κανόνες του παιχνιδιού και εκεί μου μάθανε να δίνω το χέρι στο άλλο παιδί για να περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Λοιπόν, να δίνω το χέρι στο άλλο παιδί για να περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πάρτε το λίγο για την αλληλεγγύη που λέγαμε και για τα άλλα που λέγαμε. Οπότε, αυτή η παιδεία σήμερα όχι μόνο υποφέρει, αλλά δίνει τη δυνατότητα λόγω της απενεχοποίησης που υπάρχει. Τα σπάω και ποιος. Τα πληρώνει κανένας. Τα σπάω. Ξεσπώ και τα σπάω. Μολονότι ο Νίτσε έγραψε, δεν υπάρχει, λέει, πιο μεγάλος ψεύτης από τους αγανακτισμένους. Κανένας ψεύτης είναι πιο μεγάλος. Πάει αυτό. Λοιπόν, οπότε, όταν έχεις τέτοιου είδους θέματα, δεν είναι πια θέμα εκπαίδευσης. Είναι θέμα παιδείας. Λέτε για την αγανάκτηση. Σήμερα περνούσα μπροστά από ένα σχολείο. Δεν έβλεπα τα παιδιά, άκουγα όμως. Φώναζαν με τέτοιο θυμό, με τέτοια αγανάκτηση και με τέτοιο, πώς να σας πω, σαν άκουγα θυμωμένα παιδιά, σαν άκουγα οργισμένα παιδιά. Φώναζαν, αποχή, δημοτικό το σχολείο δε. Αποχή από πού? Αποχή. Προφανώς από τα μαθήματα. Αποχή από το ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε σχολείο. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, τα οποία κάνουν αποχή,
κάνουν κατάληψη και δεν μπορούν να προφυλάξουν τον ίδιο το χώρο του σχολείου τους, ποιος θα τους μάθει αυτό που λέτε? Ερωτώ, ποιος θα τους το μάθει? Οι δάσκαλοι? Οι γονείς? Λοιπόν, μπίλια μου, τι λέμε? Λέμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε κράτος, το είπαμε στην αρχή. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε κοινωνία, με αυτό που λέμε, έτσι. Γιατί όταν δεν υπάρχει ούτε παιδεία, ούτε αλληλεγγύη, δεν υπάρχει κοινωνία. Σε λίγο θα πούμε δεν υπάρχει έθνος. Λοιπόν, να σταματήσουμε, να το σταματήσουμε. Και να πούμε πολύ απλά, πολύ απλά. Ο καθένας στη δουλειά του και ο δάσκαλος που δίδασκε και λόγω δεν εκράτη, πρέπει αυτός να καταλάβει ότι δεν πρέπει να περιμένει από το κράτος να τον τιμωρήσει. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτός ο δρόμος, ο οποίος πρέπει να είναι λεωφόρος, ο οποίος πρέπει να είναι ανοιχτός? Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Επιμένω ακόμα μία φορά, κανείς δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο αν δεν το θελήσει ο ίδιος. Λοιπόν, πες μου τι θέλεις για τον εαυτό σου, πες μου πώς θέλεις να είναι τα πράγματα για σένα και να σκέφτεσαι ότι πρέπει να είναι τα ίδια και για τον άλλον, για να πας ίσως λίγο πιο πέρα. Για σένα και για τον άλλον μαζί. Λοιπόν, πού πάμε? Πού πάμε? Ο νους μου έρχεται σε ένα κορίτσι, την Ελένη, που τελείωσε το σχολείο του Βύρωνα, διαβάζοντας τα βιβλία των αδελφών της και ζηλεύοντας ένα χρωματιστό μολύβι που είχε ένα παιδάκι δίπλα στο δημοτικό. Ακούστε με, μην κάνουμε τέτοιες. Το παιδάκι αυτό, εσείς, δεν το ζηλεύατε το παιδάκι, ζηλεύατε το μολύβι, γιατί δεν είχατε αυτό το μολύβι, το χρωματιστό. Ευτυχώς η ζωή σας έκανε να αποκτήσετε 600 μολύβια και να γράφετε, γιατί σας αρέσει να γράφετε και με μολύβι. Μόνο. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να μου πείτε σήμερα που η ζωή έχει δώσει στα παιδιά μολύβια, παιχνίδια, σχεδόν τα πάντα. Τι είναι αυτό που λείπει στα παιδιά σήμερα και τα βλέπουμε και τα ακούμε τόσο αγανακτισμένα? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, εκείνο που νομίζω ότι λείπει είναι ακριβώς το τι θα κάνουν αύριο και με ποιον. Με ποιον. Και γιατί. Λέμε έξω ότι όταν θέλεις να πετύχεις κάτι πρέπει να απαντήσεις σε 5 πράγματα. Πού, πότε, πώς, με ποιον και γιατί. Αυτές είναι οι 5 δημοσιογραφικές ερωτήσεις που πρέπει πάντα να τις απαντάμε. Πού, πότε, πώς, με ποιον και γιατί. Λοιπόν, αν αυτά τα παιδιά από μικρά ξέρανε ότι στη ζωή τους δεν θα είναι μόνα, αλλά πρέπει κάπως να κάνουν κάτι και πρέπει ακριβώς. Και πώς θα γίνει? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όταν αρχίζουμε στα σχολιά να κάνουμε αυτό που λέμε, ότι θα τους μάθουμε και μαθηματικά και όλο καινούργιες επιστήμες και όλο καινούργια πράγματα, δεν φτάνουν 24 ώρες για να τα μάθεις όλα. Ας μαθαίναμε στα παιδιά την δυνατότητα προσαρμογής κάθε φορά στην πραγματικότητα. Και για να έχουν αυτή την προσαρμογή τα παιδιά στην πραγματικότητα, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόσουν αυτό που λέω, τους 5 κώδικες, τους γνωστικούς. Να ξέρουν τέλεια τη γλώσσα τους. Τη γλώσσα τους, την ελληνική, τη μητρική παιδεία, η πρώτη παιδεία. Μετά, να ξέρουν μια ξένη γλώσσα. Γιατί? Για να ξέρουν ότι και ο διπλανός έχει κάποιο δίκαιο. Και ότι και αυτός ονόμασε τα ίδια πράγματα, είχε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια αυτά. Τρίτο, να ξέρουν ότι υπάρχει μια τεχνολογική γλώσσα σήμερα. Αυτά που λέτε, όλα αυτά να τα χρησιμοποιούν, να κάνουν με ένα όριο. Ύστερα, να ξέρουν ότι υπάρχει μια καλλιτεχνική γλώσσα που σε γεμίζει ψυχικά, ούτως ώστε να σου δίνει τη δύναμη έστω και στην αντικσότητα και στην αμηχανία να πηγαίνεις πιο πέρα. Και πέμπτο, ότι έχεις ένα σώμα και απέναντι σε αυτό το σώμα έχεις υποχρεώσεις, όχι μόνο να είσαι at home in the body, για να το πω στα καλά ελληνικά, αλλά να είσαι τέλος πάντων και υγιής στο σώμα όπως και στο μυαλό. Λοιπόν, αυτοί οι 5 κώδικες, στους οποίους μπορείς να μάθεις ακόμα και από το δημοτικό, μπορεί να σε βοηθήσουν μετά να προσαρμόζεσαι στη ζωή σου, χωρίς να θέλεις σώνει και καλά να καταστραφεί κάτι δίπλα σου. Πείτε μου πώς μπορεί να προσαρμοστεί μια οικογένεια που έστελνε το παιδί της στο σχολείο και έχει γίνει πάρα πολύ λόγο γύρω από αυτό. Θέλω πραγματικά τη γνώμη σας, κυρία Βαλέρ, και το σχολείο αυτό δεν έχει δώσει ακόμα τα βιβλία. Ακούστε, στη Γαλλία δίνουμε τα βιβλία και τα βιβλία τα επιστρέφουν τα παιδιά. Α, δεν τα καίνε.
Δεν τα καίνε στο τέλος του σχολείου. Όχι. Που είναι αυτό η μόδα που καίμε τα βιβλία. Το ξέρετε. Ακούστε. Στο μεσαίο να καίγανε τα βιβλία. Αν καίμε τα βιβλία, αν καίμε τα σχολεία, αν καίμε τους υπολογιστές, αν φωνάζουμε από εκεί και τα λοιπά, γιατί με φωνάζετε εδώ. Και γιατί έρχομαι εδώ να κάνω τι. Να κάνω τι. Τουλάχιστον στη Γαλλία. Όταν λέμε πρίτανη της Γαλλίας, μου είπατε. Πρίτανη σημαίνει υπεύθυνη. Πρώτη γυναίκα. Όχι, αφήστε την πρώτη γυναίκα. Σημαίνει υπεύθυνη όλων των σχολείων. Από τον Υπηαγωγείο μέχρι την Γαλλική Ακαδημία. Λοιπόν, όταν τα σχολιά στη Γαλλία παίρνουν τα παιδιά το βιβλίο τους και δεν παίρνουν ένα βιβλίο. Δεν είναι μόνο ένας εκδοτικός οίκος που τα βγάζει και τα δίνει όλα και τα λοιπά. Αυτή η, πώς να πούμε, η καθοδήγηση, η πνευματική, η οποία είναι και πολιτική καθοδήγηση κατά κάποιο τρόπο. Να μην αρχίσω να μιλώ τώρα για τα βιβλία, γιατί τότε θα φτάσουμε στα ποίηματα που βλέπω εδώ μπροστά. Λοιπόν, ευτυχώς θα φτάσουμε στα ποίηματα, ναι, γιατί λοιπόν, θα έχουμε πολύ ανάγκη τα ποίηματά σας. Κανονικά, το παιδί πρέπει να μάθει ότι υπάρχει ένα βιβλίο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο δίπλα που λέει τα ίδια πράγματα, ίσως με άλλο τρόπο. Και δεν είναι ανάγκη να έχει την παπαγαλία, να και τα λοιπά. Και όταν τελειώσει αυτά τα βιβλία, δεν τα καίει. Τα αφήνει και περνάνε στα άλλα παιδιά δίπλα. Δίπλα. Λοιπόν, η Γαλλία είναι πλούσιο κράτος. Και όσο και λέτε ότι έχει προβλήματα, δεν έχει προβλήματα η Γαλλία. Να μην τα λέμε αυτά για παρηγοριές. Υπάρχουν άνθρωποι στη Γαλλία που πραγματικά μας βλέπουν με καλό μάτι. Ακούστε, έχω, δυστυχώς δεν τα φέρω μαζί μου. Έχω ένα σωρό δημοσιεύματα. Τώρα θα μου πείτε, τέλος πάντων, να μην μιλήσω για τον εαυτό μου. Είναι αυτά που προσπαθούμε κιόλας να γίνουν. Όταν κάποιος βρίζει την Ελλάδα, βρίσκουμε και κάποιον άλλον Γάλλο, γιατί αν υπογράψω εγώ θα πούνε, καλά. Λοιπόν, βρίσκουμε και κάποιο γαλάκι, το οποίο απαντάει και τα λοιπά. Λοιπόν, όχι μόνο, να σας πω πράγματα πολύ συγκεκριμένα τώρα. Τα σχολιά, τα γαλλικά. Επειδή ακριβώς ήμουν υπεύθυνη κάποτε σε όλα αυτά, έρχονται και με βλέπουν μια μέρα οι δασκαλοί τους, όχι όλοι, μερικοί, μου λένε, κυρία Αρβελέρ, θα πάμε τα παιδιά μας εκδρομή φέτος στην Ελλάδα να αφήσουν τις 5 πεντάρες που έχουν, γιατί ο τόπος έχει δυσκολία και αυτός ο τόπος που μας έδωσε τα φώτα, ναι, λέω, αλλά όχι τον ηλεκτρισμό, τους λέω μετά, αυτός ο τόπος που μας έδωσε τα φώτα έχει ανάγκη. Λοιπόν, να ρωτηθούν και οι γονείς βέβαια και αυτά. Ένα. Δύο. Προχτές, εχθές ήρθα από τη Γαλλία, προχτές, έρχεται μία κυρία η οποία είναι από τις Σπάνιες, γιατί είναι, πώς το λένε, διευθυντής ορχήστρας. Δεν έχουμε πολλές. Λοιπόν, διευθυντής ορχήστρας και είναι διευθύντρια ορχήστρας του Μπορντό. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μου λέει, έρχομαι με το κουαρτέτο μου, με όλους τους μουσικούς μου, τσάμπα στην Ελλάδα, να δώσω κοντσέρτα, 3 κοντσέρτα για τον κόσμο. Λέω, πώς τσάμπα. Λέει, όλα είναι πληρωμένα. Και σε ποιο ξενοδοχείο θα κάτσουμε και εκεί που θα τα ναύλα μας, τα πάντα, ούτε ένα φράγκο. Μου λέει από την, ούτε ένα ευρώ. Ναι, από την Ελλάδα. Λοιπόν, ειδού άνθρωποι οι οποίοι έρχονται. Τώρα βέβαια πρέπει να δω εδώ με το Υπουργείο αν θα την αφήσουν να δώσει το κοντσέρτο στην αγορά. Σε ποιο χώρο. Ναι, σε ποιο χώρο κτλ. Κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται ότι πρέπει όχι μόνο να βοηθηθεί η Ελλάδα, αλλά κάτι παραπάνω. Ευρωπαίοι πολιτικοί που μπορούν να βοηθήσουν το ελληνικό πρόβλημα, το ρωτούν και πάρα πολλοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Δείτε, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν ένα μέλημα, όπως και οι Έλληνες. Το μέλημα των Ευρωπαίων πολιτικών είναι το κράτος τους και η χώρα τους. Και το συμφέρον. Και το συμφέρον του δικού τους κράτους και τους δικούς τους. Λοιπόν, γιατί να λέμε για τους πολιτικούς. Εκείνο που πρέπει να λέμε, αν η κοινή γνώμη μπορεί ακριβώς να ασκήσει την πίεση σε αυτούς τους πολιτικούς, ούτως ώστε από μόνοι τους οι πολιτικοί θα πούνε η Γαλλία για τους Γάλλους, για τις γαλλικές τράπεζες κτλ. Κτλ. Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή, ο ένας θα χτυπάει το πόδι του κάτω από το τραπέζι γιατί είχε νευριάσει και οι άλλοι θα είναι όπως την ξέρουμε για να πούνε ακριβώς ότι οι Έλληνες πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει και όχι αυτό που μπορούν. Λοιπόν, από τη στιγμή αυτή δεν είναι να απευθυνόμαστε σε πολιτικούς. Είναι να απευθυνόμαστε σε μια κοινή γνώμη
η οποία ξέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια τραγική κατάσταση στον ελληνικό λαό, στους φτωχούς, στη μεσαία τάξη, στην κατώτερη, τέλος πάντων, τάξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Στα κατώτερα στρώματα. Στρώματα, ας πούμε, εκεί, οι οποίοι δεν μπορούν πια να υποφέρουν άλλο. Αυτό το ξέρουν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν, αν θέλετε, μια τέτοια αλληλεγγύη. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Στη ΣΕΚΟ. Η ΕΚΟ είναι ένα περιοδικό οικονομικό. Υπήρχε ένα άρθρο εναντίον της Ελλάδος από τα λίγα. Τι μιλάμε για την αρχαιότητα και τι σχέση έχουν οι Έλληνες, οι νεοέλληνες με τους αρχαίους. Αυτό έλεγε το άρθρο. Ναι, αυτό έλεγε το άρθρο. Ναι. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές, τούτοι είναι απατεώνες, είναι κτλ. Λοιπόν, μου το στέλνουν πρεσβεία. Μου λέει η κυρία Μελέα, λέω καλά. Απαντάνε φοιτητές Γάλλοι τώρα. Σταματήστε. Μην λέμε σαχλαμάρες. Τι είναι η ελληνική γλώσσα. Τα λένε τα γαλάκια. Και είναι η μόνη γλώσσα η οποία μιλιέται, γράφεται χωρίς διακοπή από τότε που δημιουργήθηκε. Και γι' αυτό είναι ανάδελφοι. Και όχι το έθνος, όπως είπε κάποιος. Λοιπόν, είναι ανάδελφοι η γλώσσα, ακριβώς γιατί δεν άπαψε να μιλιέται. Δεν έγινε ποτέ μια νεκρή γλώσσα. Λοιπόν, τους λέει, ποιος μιλάει αυτή τη γλώσσα, το μάθετε. Και απαντάνε μετά οι άλλοι, ναι, αλλά και στην Αμερική μιλάνε αγγλέζικα. Είναι όλοι Εγγλέζοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε αρχίσει τη μεγάλη κουβέντα, μπήλιο μου τώρα, σαν να ήμασταν την εποχή του Φαλμεράγερ. Πρέπει να αποδείξουμε δηλαδή ότι ως και οι Αθηναίοι είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες. Λοιπόν, ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και η συνέχεια αμέσως μετά με την κυρία Αρβελέρ. Τα σας είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Οι παρατηρήσεις σας, μπράβο σας. Μπράβο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό που σήμερα κάνετε εδώ. Γιατί συνομιλούμε με την κυρία Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ και είναι οι ερωτήσεις σας και οι παρατηρήσεις σας λίγο συνεισφέρουν στη συζήτηση. Να σας πω μια προσωπική ερώτηση, επιτρέψτε μου να την κάνω, γιατί... Λένε πολλοί τηλεθέτες, αν σας πρότειναν για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα δεχόσασταν. Ακούστε, πριν καιρό είχαν γεμίσει εφημερίδες, τα κανάλια κτλ. Πριν από Παπούλια, ακόμα και πριν από Στεφανόπουλο σχεδόν, ότι θα γινόμουν πρόεδρος Δημοκρατίας. Ήρθαν λοιπόν κάτι δημοσιογράφοι συναδελφοί σας στη Γαλλία, μου λένε κυρία Αρβελέρ, θα γίνετε πρόεδρος Δημοκρατίας. Λέω αποκλείεται. Μου λένε γιατί. Λέω ρε παιδιά, δεν έχω τα τυπικά προσόντα. Πώς μου λέει, τόσο πανεπιστήμια, τόσο... Όχι, λέω, δεν έχω κάνει το στρατιωτικό μου. Λοιπόν, μου λένε, ούτε ο Μικρούτσικος έχει κάνει το στρατιωτικό του. Ήταν τότε υπουργός πολιτισμού. Και τους λέω, μα Μικρούτσικη είμαι εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Οπότε, για να απαντήσω σοβαρά τώρα. Μάλιστα. Ναι, δεν είναι. Τώρα, αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι θα έκανα. Ναι. Αυτό να σας πω. Ναι, να μου το πείτε. Και έτσι αποδεικνύεται ότι είστε κλασική Ελληνίδα. Ναι. Αν ήμουνα, όχι, τι θα έκανα. Ναι. Αν ήμουνα. Τώρα είναι πολύ φίλος ο Κάρολος ο Παπούλιας και κάνει μια δουλειά τέλεια. Πείτε αλλά το αυτή όμως, τη στιγμή, γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε δεινή θέση. Πείτε το, ναι. Αυτή δεν έχει το δικαίωμα, αλλά πρέπει να το πάρει. Κατά το Σύνταγμα δεν έχει το δικαίωμα. Πρέπει να το πάρει. Να κάνει μια κυβέρνηση σωτηρίας, εθνικής σωτηρίας, όχι με πολιτικούς, μία υπηρεσιακή κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όχι με πολιτικούς. Ξέρετε πόσοι λένε, συντάσσονται με αυτή την άποψη, έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Και να τους δώσει 6 μήνες στη διορία. Να κάνουν σε 6 μήνες. Όχι καρέκλες, όχι ψηφίσματα, όχι δημοψηφίσματα, όχι εκλογές, όχι μεταρρυθμίσεις, όχι σαχλαμάρες, όχι λόγια. Έργα, πράξεις. Ναι, όχι, άνθρωποι οι οποίοι να ξέρουν τη δουλειά τους. Ας πάρει τον Παπαδήμα, όπως λέγεται, ναι. Ο οποίος ήταν. Ας τον πάρει τον Υπουργό των Οικονομικών, που λέει ο λόγος. Ή ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να βρούμε άξιους Έλληνες παντού. Μία κυβέρνηση... Αν δεχτούν πια. Που ο καθένας είναι καλός, εννοείται σε αυτό που κάνει. Σε αυτό ξέρει που κάνει. Αυτό που κάνει. Ναι. Τη δουλειά του δηλαδή. Ναι, και ποιος πρωθυπουργός ο Παπούλιας.
για να μην έχουν και σαχλαμάρες. Να λέει ο ένας από αυτό το κόμμα και ο άλλος από το άλλο. Ναι. Α, καταλάβατε ναι, τώρα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σας μεταφέρω μηνύματα από το εξωτερικό, από Έλληνες που μας βλέπουν με το δορυφόρο της ΕΡΤ, κυρία Ερβελέρ, που συγχαρητήρια πάρα πάρα πολλά και αγάπη και να είσαστε πάντα καλά. Καλά, με τους του εξωτερικού έχω πάρει εδώ σε συνέχεια, δεν πειράζει. Μηνύματα από το Las Vegas, από το Μόναχο και από πάρα πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού και λένε, στην Ελλάδα τελικά σήμερα υπάρχει σύγχυση αξιών. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Εμείς που είμαστε στο εξωτερικό αγαπάμε ίσως περισσότερο την Ελλάδα από ότι οι Έλληνες. Πώς εξηγείτε αυτό? Όχι, δείτε, αυτά είναι λίγο λόγια. Είναι λίγο λόγια και είναι αυτά που λέμε, ότι είμαστε και οι καλύτεροι της παρέας όταν βγαίνουμε έξω. Είναι, όταν μου λένε ότι οι Έλληνες έξω λέει πετυχαίνουν, κάνουν, στάσου βρε παιδί μου, οι Δανείοι, οι Δανέζοι, είναι λιγότεροι από εμάς. Έχουν και νομπελίστες στις θετικές επιστήμες, οι Βέλγοι το ίδιο κτλ. Να το σταματήσουμε κι αυτό. Να το σταματήσουμε κι αυτό. Είναι καλοί οι φοιτητές που βγαίνουν έξω μόνο όταν έχουν τελειώσει εδώ και πάνε έξω για μεταπτυχιακά. Ναι. Όχι όταν πάνε επειδή τα παιδιά, οι γονείς τους έχουν 5 πεντάρες και ξέρουν τα 5 γαλλικούλια και τα 5 εγγλέζικα και πληρώνουν εκεί για να κάνουν δίθεν σπουδές. Λοιπόν, αυτά να τα σταματήσουμε. Δεν είναι σωστό ότι πρέπει οι Έλληνες του εξωτερικού αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από τις Έλληνες εδώ. Όχι. Απλώς πρέπει οι Έλληνες του εξωτερικού να μην ξεχνάνε ότι είναι Έλληνες. Και εδώ το υπογραμμίζω. Γιατί πηγαίνω στην Αμερική, μπήλε μου. Πηγαίνω στην Αμερική και μου λέει ο Ιάκωβος τότε, ήταν Μητροπολίτης, θα σας δώσω, μου λέει, το μεγάλο μετάλλιο, τα κτλ. Ωραία, ευχαριστώ. Μου λέει, θα μιλήσετε αγγλέζικα. Πώς είπατε, του λέω, θα μιλήσω αγγλέζικα σε ποιον? Μου λέει, στους Έλληνες. Λέω, γιατί θα μιλήσω αγγλέζικα? Λέει, γιατί δεν ξέρουν πια ελληνικά. Λοιπόν, αυτά, αν αγαπάνε τον τόπο τους, πρώτα αυτό. Mm-hmm. Πρώτα αυτό. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, να σταθούμε λίγο ακόμα στην εκπαίδευση. Στην διάσταση που κάνετε μεταξύ της έννοιας εκπαίδευσης και παιδείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω κάτι που ρωτούν πάρα πολλοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν το Πανεπιστήμιο τελικά δίνει εκείνη τη μόρφωση και εκείνη την κατάρτιση που να επιτρέπει στους αποφοιτήσαντες να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Και να κάνω μια παρένθεση, πήρε μια εκπαιδευτικός ή ένας εκπαιδευτικός και είπε ότι να ανακαλέσω αυτό που είπα, ότι τα βιβλία καίγονται. Ότι πλέον δεν καίγονται πια. Εντάξει. Καλά. Είπα ότι τα βιβλία καίγονται, δεν είπα χτες τα βιβλία κάηκαν, διότι δεν έχει τελειώσει και η σχολική χρονιά. Ναι, καλά. Αλλά γενικώς τα βιβλία, κάποτε υπήρχε η πρακτική, τα παιδιά να τα καίνε. Το θυμόμαστε όλοι. Ναι. Άρα, πάει. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, απαντήσω στην άλλη ερώτηση. Το Πανεπιστήμιο έχει μία διτή αποστολή. Διτή αποστολή. Δεν είναι η ίδια αποστολή των γιατρών, των φυσικομαθηματικών και των φιλολόγων και των φιλοσόφων. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι σε μια ζωή πρέπει ακριβώς το Πανεπιστήμιο να καλύπτει αυτό που λέω και τον ψυχικό κόσμο και τον νοητικό κόσμο και την επαγγελματική, αν θέλετε, κατάρτιση. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε στο Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή να λέμε ότι ελάτε και θα βρείτε όλη δουλειά σε αυτό που κάνετε. Εκτός αν βάλουμε κάτι το οποίο αποκλείεται να γίνει, να ξέρουμε ότι το κράτος έχει ανάγκη από τόσους δασκάλους, έτσι, οπότε το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει παρά να παίρνουν τόσους, άντε βάλει και λίγους παραπάνω για αυτό, και πράγματα τα οποία είναι αδύνατο. Θα σας πω κάτι. Ο Ζισκά Ντεστά, πρόεδρος Δημοκρατίας. Εγώ υπεύθυνη όλης της εκπαίδευσης στο Παρίσι και στην περιφέρεια. Λοιπόν, μου λέει, κύριε Ερβελέρ, μου λέει, θα πρέπει ακριβώς να ξέρουμε ότι πρέπει να μην βγάζουμε τόσα πολλά παιδιά σε τόσες επιστήμες, κοινωνιολογίες και τέτοια. Του λέω, μάλιστα κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μου δώσετε τους αριθμούς που πρέπει να βγάζουμε? Ναι. Άλλαξε κουβέντα. Ναι. Θέλετε να πείτε, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ. Άρα,
εκείνο που πρέπει να γίνεται είναι έρευνα μέσα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο διδασκαλία, ούτως ώστε στον κλάδο στον οποίο μπαίνει ο καθένας να είναι όχι μόνο καταρτισμένος στον κλάδο, αλλά και στην πρόοδο αυτού του κλάδου, ούτως ώστε να είναι, αν θέλετε, επιστήμονας και όχι μόνο επαγγελματίας. Δηλαδή, εκείνο που κατηγορώ εγώ στα πανεπιστήμια σήμερα, σε όχι μόνο τα ελληνικά, σε όλα, είναι ότι βγάζουν επαγγελματίες και όχι επιστήμονες πάντοτε. Λοιπόν, αυτά τα δύο πρέπει να πάνε μαζί. Και πρέπει να πω ότι για να πάνε μαζί πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία γύρω από τα πανεπιστήμια, όπου λέμε το μόνο που μας ενδιαφέρει πώς θα βγει ο Πρίτανης, πώς θα βγει ο Κοσμήτωρας, πώς θα βγουν και... Όχι, να βγουν για να κάνουν τι. Λοιπόν, αυτό το να βγεις για να κάνεις τι δεν το έχει πει κανένας. Λοιπόν, να σταματήσουμε, να ξέρουμε ότι χρειάζεται μία μεταρρύθμιση και για τα προγράμματα και μία παρακολούθηση κτλ. Και ότι ποτέ το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι εκτός κοινωνίας. Και άλλωστε, τώρα εδώ θα σκανδαλίσω όλο τον κόσμο, αλλά διαφορώ. Όταν έχουμε την ιδιωτική παιδεία που έχουμε, η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη ιδιωτική παιδεία, τη μέση παιδεία, σχεδόν από όλο τον κόσμο. Σχεδόν από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, γιατί θυμώνουμε όταν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά? Η παιδεία δεν είναι σαλάμι. Δεν την κόβεις να πεις το δημοτικό, το λύκειο, το κτλ. Τι θέλετε να πείτε με αυτό δηλαδή? Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι ξεκάρφωτο. Δεν είναι μόνο του. Είναι μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνία πρέπει να είναι και επαγγελματίες και επιστήμονες. Και γιατί? Να έχουμε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δίνουμε τα πάντα χωρίς να δίνουν τα παιδιά αυτά που μπορούν. Αυτά που μπορούν να πληρώνουν δίδακτρα, να κάνουν. Τι γίνεται? Γιατί μπορούμε να τα πληρώνουμε στα ιδιωτικά και όχι στα δημόσια, στο πανεπιστήμιο? Γιατί αυτοί που δεν μπορούν δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Γλυκιά μου. Αυτοί που δεν μπορούν στέλνουν τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο λύκειο. Και αυτοί που δεν μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο χωρίς να πληρώνουν. Και αυτοί που δεν μπορούν. Άλλωστε, όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, μπαίνεις μετά από εξετάσεις κτλ. Αλλά αυτοί που μπορούν. Και ποιος θα καθορίζει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί, κυρία Ερβελέρ? Θα μπει ένα πλαφόν εισοδήματος? Ναι, δηλαδή, γιατί... δηλαδή η δωρεάν παιδεία... Γλυκιά μου, όχι, ακούστε, έχετε δίκιο. Δεν είναι εύκολο το πράγμα και μιλώ από ένα κράτος όπου όλα είναι τσάμπα. Όλα, όπως ξέρετε. Αλλά κατά κάποιο τρόπο εκείνο που με ενοχλεί και το λέω. Μιλάτε για τη Γαλλία που είναι όλα τσάμπα. Ναι. Όλα. Ναι. Αλλά κύριε, εκείνο, ναι. Η υγεία, εκείνο που με ενοχλεί παιδεία... είναι ότι υπάρχει μια τέτοια ιδιωτική παιδεία εδώ που αναρωτιέσαι πού βρίσκουν οι Έλληνες τα λεφτά και πληρώνουν. Πάμε πίσω στο άλλο πρόβλημα που είπαμε, λοιπόν. Στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, στο πρόβλημα των εκατομμυρίων που βρίσκονται σε λογαριασμούς και δεν ξέρει κανείς που βρέθηκαν αυτά τα εκατομμύρια κτλ. Θέλω να πω το εξής. Μαζί σας περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνουν κανείς πώς. Είσαστε απολαυστικοί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμα 2 ώρες. Τελειώνουμε όμως. Δυστυχώς τελειώνουμε. Ναι. Να σας πω. Υπάρχει ιδιότητά σας, λοιπόν, αυτή της ποιήτριας. Έχω εδώ τα ποίηματά σας. Ναι. Να σας και θα τα παρουσιάσετε απόψε στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Στο Πάσπορτ. Ναι. Καραΐσκου 119, πλατεία Κοραΐς στον Πειραιά. Και θα είναι μαζί σας και ο Γιώργος Ονταλάρας. Ναι, ο Ονταλάρας, ο οποίος τραγουδάει ποίηματα από αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω γιατί ξεκίνησε αυτό. Κάποτε μου ζητήσανε να γράψω εγχειρίδιο ιστορίας, έτσι, για τα σχολιά. Λέω, βρε παιδί, σε ένα κράτος που λέει ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, όπως στην Ελλάδα, η ιστορία μας η ωραιότερη, πώς θα πεις, παραδείγματος χάρη, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο οποίος σκότωσε γυναίκες, πράγματα κτλ, ίσως δεν βαφτίστηκε ποτέ? Πώς θα το πεις? Το λέω με ποίημα. Πώς θα πεις ότι η Αγία Θεοδώρα, η οποία αναστήλωσε τις εικόνες, ήταν εφοπλίστρια? Και εδώ θα σας πω μια μικρή ιστορία. Λέει, φτάνουν 2 μήμοι στον υπόδρομο. Μπροστά ο Θεόφιλος, ο Αυτοκράτορας, η Θεοδώρα δίπλα, όλα αυτά. Και λέει ο ένας μήμος τον άλλον, σέρνανε ένα βαρκάκι. Λέει ο ένας μήμος τον άλλον, κατάπιε το Λεμβίδιον. Λέει, εγώ πώς μπορώ?
κατάπιε το Λεβίδιο. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς να καταπιείς μια μαρκούλα όταν η αυτοκράτηρα έχει καταπιεί τα υπεροκιάνια της Σύρας. Γιατί η αυτοκράτηρα, η Αγία Θεοδόρα δηλαδή, είχε πάρει την κουμπαρέα της Σύρας για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, αυτό είναι ποίημα. Μετά, πώς να πεις το τελευταίο, και εδώ θα σταματήσω, ότι όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο ενδέκατος, επάνω στις επάρξεις του Ρωμανού, φωνάζει, δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Πώς θα πεις στα παιδιά ότι ο σχολάριος, δηλαδή ο μετέπειτα πατριάρχης, έχει την κοκολήση ανάθεμα εναντίον του Κωνσταντίνου. Και περιμένουμε τώρα, ακόμα, και το λέω και το ξαναλέω, το είπα προχτές στον Πατριάρχη, τι περιμένει η Εκκλησία για να οσιοποιήσει τον πρώτο νεομάρτυρα του γένους, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ξέρουμε τι περιμένει. Δεν μπορεί να είναι το Πατριαρχείο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και να οσιοποιεί τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Τελειώσαμε, Μπίλια. Της Ελλάδος αδικουμένης, εσχρόνης σιγάν. Της Ελλάδος αδικουμένης, εσχρόνης σιγάν. Το είπε ο Δημοσθένης, πρόσεξε, εναντίον του Φιλίππου. Α, εμείς το λέμε, όμως... Όχι, λέω πάλι ο διχασμός. Πάλι ο διχασμός, ναι. Αυτό όμως... Αυτό εμείς το μπορούμε να το πούμε όλοι. Παντού. Ακριβώς, μπορούμε εγώ να το πούμε λέω παντού. Παντού τώρα. Θα μου κάνετε... Θα μου δώσετε ένα δώρο σήμερα, αφού πω εγώ ότι αυτά τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε βεβαίως. Αλλά και το γιατί το Βυζάντιο, παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο και λένε ότι έχει εξαντληθεί. Μα βρει παιδί, έκλεισε ο εκδοτικός οίκος, χρεοκόπησε. Τα ελληνικά γράμματα, ε. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και δεν είναι από τα καλά βιβλία. Αυτά που έχω γράψει μεν είναι καλά, για να το πω χωρίς μετριοφροσύνη. Αλλά έχουν λάθη μέσα τυπογραφικά, έχουν λάθη. Ξαναβάλτε το σωστά. Πού? Αφού έκλεισε. Δεν πειράζει, δεν είναι. Άσε τώρα και περιμένω να μου δώσουν και κανένα φράγκο από τα δικά μου. Δεν σε έχουν δώσει, ε? Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε μαραθώνια και εθνικά, Ερμής 2000. Ναι, ναι, όλα αυτά είναι Ερμής. Όλα, όλα. 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 Και αυτά, αυτά μου τα βγάζει η φίλη μου η Ελληνένα Ισαβίδη και βεβαίως είναι με εξοδά της. Το άγνωστο Βυζάντιο, ναι, μέμβο με τον αιώνα και ελληνική συνέχεια. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, θέλω να σας προτείνω κάτι. Έχω εδώ επιλέξει το πρώτο ποίημα από την ελληνική συνέχεια. Και το έχω κάνει για συμβολικούς λόγους. Ελληνική Βέβαια. Συνέχεια. Ελληνική συνέχεια, μάλιστα. Μάλιστα. Θα ήθελα, αν θέλετε, να μας διαβάσετε το... Λοιπόν, είναι ο πρόλογος βεβαίως και είναι στο Σεφέρι. Χαρισμένο στο Σεφέρι, γιατί αυτός είχε πει ότι όπου πάω η Ελλάδα με πληγώνει κτλ. Λοιπόν, ετούτη την πληγή θα την κρατήσω ανοιχτή, να κλαίει και να ματώνει, κάθε φορά που θα μιλούν για τα παλιά μας μεγαλεία. Και εσύ άσε τους φαύλους να ανεβάζουν στη σκηνή που κάμισα αδιανά και κούφια προσωπία σαν τις τσιγκάνες να μας λένε τα ριζικά που χάραξε στο χέρι μας μια τραγική πανάρχια ιστορία. Να έρθει ο κόσμος να σας δει σήμερα και να σας ακούσει στο βράδυ, στις 8.30. Και τι να πάει να κάνει τώρα ο κόσμος να μ' ακούσει, βρε. Δεν είσαστε και συχνά στην Ελλάδα και είναι... Εμείς... Έρχομαι στην Ελλάδα μια φορά το μήνα εξαιτίας του Εθνικού Θεάτρου, του οποίου προεδρεύω το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είμαι υπεύθυνη για το ρεπερτόριο, είναι ο διευθυντής, είναι ο Κουβαρδάς διευθυντής. Αλλά έρχομαι μια φορά το μήνα. Ας τους ανθρώπους τώρα ήσυχους. Όχι, εγώ νομίζω ότι θα τους αφήσω ήσυχους εάν τους ενημερώσω ακριβώς ότι 8.30 στο Passport, στον Πειραιά, Καραΐσκου 119, η κυρία Ελένη Γλύκατζερβελέρ θα είναι εκεί μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα να συστήσουν το Βυζάντιο στον Πειραιά, να συστήσουν το Βυζάντιο στους Έλληνες. Και θα ήθελα να κλείσουμε με μια σας αισιόδοξη κουβέντα. Δεν ξέρετε πόσο ξυπνάει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, κοιμόμαστε και έχουμε αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Τι θα γίνει, πού θα πάμε, τι θα απογίνουμε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι κακό, γιατί έτσι κι αλλιώς αφαιρείς από τον εαυτό σου και τη δυνατότητα να πας κάπου. Όχι.
Η αισιόδοξη κουβέντα είναι το να τ' άλλο χαλκάς και κρατεί και κρατιέστε κάθε πλάσμα όπου πας. Λοιπόν, να ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσει κανείς μόνος σου. Αυτή είναι η αισιόδοξη κουβέντα. Δηλαδή να δώσεις το χέρι στον άλλον. Το κρατεί και κρατιέσαι κάθε πλάσμα όπου πας είναι παλαμάς βέβαια. Και βεβαίως το πήρε ο Τζον Νταν. Έγραψε το περίφημο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», ναι. Ότι χτυπάει για σένα. Το πήρε και ο Χέμινγκουέι μετά, οπωσδήποτε, το αλληλέγγυον. Η αλληλεγγύη και τότε να μην φοβάσαι τίποτα. Είπατε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε πόσο έχετε πει μια κουβέντα πάρα πολύ σοφή και πολύ αναγκαία για τη σημερινή κατάσταση. Όχι, τη θεωρώ. Είναι κάτι που με ζει και μέναν. Αν ξυπνήσω το πρωί κυρίως μετά από τον θάνατο του άντρα μου και δεν έχω, πώς να πω, την έγνοια του διπλανού μου, είτε αυτό λέγεται γονάκι, είτε λέγεται παιδί, είτε λέγεται συνεργάτης κτλ, τότε τι κάνω, γιατί. Έχετε αποκτήσει εγγονάκι από την κόρη σας, ναι. Τη μονάκριβη κόρη σας. Ναι, ναι, ναι. Τι εγγονάκι είναι? Κοριτσάκι το οποίο με διορθώνει γαλλικά. Πήγα να του μάθω το ρολόι, έγραψα «Αν δεν του ακάψαν ξύσε το ουίτ», μου λέει «Ουίτ», λέω «Ουίτ», «Νο-νο-νο-νο», μου λέει «Ουίτ», λέω «Το ουίτ», πώς να το πεις κατά τους Γάλλους, μου λέει «Ρεπέτ», α, λέω «Όχι». Βρήκατε το δάσκαλό σας. Έτσι το λένε όλοι. Λοιπόν, άντε, τέλειωσε. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ, Μπίλια μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε γεροί και καλά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Σας αφήνω στο πρόγραμμα της NET. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Προσέχετε τον εαυτό σας. Σας έχουμε ανάγκη. Αύριο, λίγο μετά τις 4, το έχει πάλι μαζί σας. Γεια σας.